Φίλοι μου, γεια σας. Στο σημερινό μας βίντεο θα αλλάξουμε μία μπαταρία κινητού η οποία έχει φουσκώσει. Το συγκεκριμένο κινητό είναι το Honor το 8X. Θα χρειαστούμε αυτά εδώ τα πλαστικά, τις πένες, για να μπορέσουμε να το ανοίξουμε. Ας ξεκινήσουμε. Εδώ στο σημείο το συγκεκριμένο ήδη έχει φουσκώσει. Βάζουμε το πενάκι μέσα, έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Έπειτα παίρνουμε το επόμενο, το βάζουμε επίσης και με αυτό σιγά σιγά πηγαίνουμε προς τα πάνω, προσεκτικά. Ακολουθεί και το άλλο, έτσι. Και σιγά σιγά ξεκολλάει το πίσω μέρος, αλλά με προσοχή. Μην κάνουμε καμιά ζημιά. Όπως βλέπετε, βγαίνει σιγά σιγά, ανοίγει, έτσι. Ωραία. Ορίστε. Αφού ανοίξαμε το καπάκι με προσοχή, φέρνω αυτό από εδώ καλύτερα, γιατί η καλωδιοτενία η συγκεκριμένη να μην κοπεί. Παίρνουμε ένα κατσαβίδι, σταυροκατσάβιδο, και σιγά σιγά βγάζουμε τις βιδούλες γύρω γύρω για να μπορέσουμε να βγάλουμε την μπαταρία. Με προσοχή. Μην κάνουμε καμία ζημιά. Παίρνουμε την πένα και την βάζουμε ακριβώς από κάτω. Τώρα σιγά σιγά προσπαθούμε και βγάζουμε το κούμπομα της μπαταρίας. Και αφού το αποσυνδέσουμε, βγάζουμε. Τώρα παίρνουμε την πένα, το πλαστικό, και προσπαθούμε να την βγάλουμε προσεκτικά. Έχουμε και αυτό εδώ το εργαλείο, τη βάζουμε από κάτω. Μας δυσκόλεψε λίγο η μπαταρία λόγω του αυτοκόλλητου που υπάρχει στο πίσω μέρος για να συγκρατείται στο κινητό και να είναι σταθερή. Εδώ έχουμε την καινούργια μπαταρία που θα τοποθετηθεί στο πίσω μέρος του κινητού, αλλά πρωτίστως θα βάλουμε αυτοκόλλητο για να έρθει και να κολλήσει ακριβώς και να μην κουνιέται στο κινητό μας. Τοποθετούμε αυτά τα δύο αυτοκόλλητα. Τώρα θα τοποθετήσουμε την μπαταρία μας, αφού βγάλουμε την προστατευτική ταινία από το αυτοκόλλητο. Την βάζουμε σταθερά, την τοποθετούμε κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι, και τώρα θα βάλουμε με τη βοήθεια της πένας μας, θα ξανατοποθετήσουμε την πένα στο κάτω μέρος του μεταλλικού προστατευτικού για να βάλουμε το κούμπομα της μπαταρίας. Τοποθετούμε με τη βοήθεια της τσιμπίδας
το κούμπομα. Είμαστε εντάξει, βγάζουμε την πένα. Αφού τοποθετήσαμε και την μπαταρία, πατάμε το κουμπί έναρξης για να δούμε αν λειτουργεί. Ωραία, μια χαρά. Βλέπετε ότι ξεκίνησε. Κάνουμε απενεργοποίηση για να είναι κλειστό και να βάλουμε το καπάκι με ασφάλεια. Ξαναβάζουμε τις βίδες που βγάλαμε. Αφού τοποθετήσαμε όλες τις βίδες, αφαιρούμε το παλιό αυτοκόλλητο. Και τώρα τοποθετούμε το καινούργιο μας αυτοκόλλητο. Αφού τοποθετήσαμε και το αυτοκόλλητο γύρω-γύρω, βγάζουμε την προστατευτική ταινία και τοποθετούμε με προσοχή το καπάκι. Βάζουμε ακριβώς και τοποθετούμε σφιχτηράκια για να έρθει και να κολλήσει καλά το αυτοκόλλητό μας. Αφού τα αφήσουμε για κάνα δεκάλεπτο για να κολλήσει καλά η κόλλα, αφού πέρασαν τα 10 λεπτά, βγάζουμε τους σφιχτήρες. Και το κινητό μας είναι έτοιμο σαν καινούριο. Το ανοίγουμε κιόλας για να δούμε αν λειτουργεί. Και είναι έτοιμο. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Αν θέλεις και εσύ να ενημερώνεσαι για όλα τα νέα βίντεο που ανεβάζω, μπορείς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι και επίσης να πατήσεις το καμπανάκι για ό,τι νεότερο θα ανεβαίνει. Σας ευχαριστώ όλους και ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!